Η τρελή είδηση της ημέρας στον Focus. Σας έχω δουλειές για να βγάζετε λεφτουδάκια. Σας έχω τα πιο... τα πολλά λεφτά χαλάνε τον άνθρωπο, αλλά και λέγε έτσι από... Ναι, αλήθεια. Να σας προσλάβω τότε σε μια επιχείρηση που σκέφτομαι να ανοίξω με χαμηλό μισθούς. Το Βενιέ, το ρώτησες? Τι σχέση έχει ο Βενιέ? Θα πληρώσεις αέρα. Δική μου επιχείρηση θα ανοίξω και θα προσλάβω εσάς. Για να μας πάρεις από εδώ, πρέπει να πληρώσεις. Έτσι νομίζω Σκρούτς. Μας έγινε, ναι, με το συμβόλαιο. Να πληρώσω μεταγραφή. Φυσικά έχει ρήτρα. Να πληρώσει ρήτρα, βέβαια. Ρήτρα. Εγώ, ναι. Έτσι. Για σκέψου το καλά. Καλά, βλέπω να τα φέρει. Δεν έχει βάλει πολλά. Μη στραφοριέ. Κάνει 2-3 εκατομμύρια. Βλέπω, βλέπω Ειρήνη να τα φέρει από το μισθό μας. Πότε. Λοιπόν, τι μπορείτε να γίνετε για να καταπολεμήσετε την ανεργία, μια και έχουμε και την κυρία Αντωνοπούλη τώρα. Ναι. Μπορείτε να γίνετε αγόρια σωματοφύλακες. Καλά, εύκολα. Ναι. Λοιπόν, είναι η κατηγορία και των επαγγελματιών με τις υψηλότερες αποδοχές. Λοιπόν, κερδίζουν περίπου 132.000 ευρώ το χρόνο. Μου βγήκε το πρωί ένας σεκιουριτάς. Για πες μου. Χαλάρωσε. Όχι σεκιουριτάς. Τι? Σωματοφύλακας. Οι σεκιουριτάδες άμα παίρνανε 132.000 ευρώ το χρόνο... Γιατί παίρνουν 2 ευρώ την ώρα. Θα ήταν τρεις ευτυχισμένοι. Α, ο σωματοφύλακας είναι αυτό που είχαμε δει και το έργο, την τραγουδίστρια από κοντά. Μπράβο, ναι. Του πρωθυπουργού, του, ξέρω εγώ, της τραγουδίστριας, τέτοια. Της πεθεράς σου. Έχει τον Τερζανή, δεν πειράζει, οπότε της βγαίνει λίγο τζάμπα. Λοιπόν, επίσης, τα ροζ τηλέφωνα. Οπα, οι υπηρεσίες προσωπικών επαφών είναι προσοδοφόρες. Λοιπόν, μπορούν να εξασφαλίσουν ετήσια έσοδα που φτάνουν μέχρι και τις 116.000 ευρώ. Δηλαδή θα με παίρνει τηλέφωνο και εγώ θα κάνω το μαθιασμένο και τα άλλα. Όπως σε εκείνο το σύνδεσμο, η χοντρή έλεγε. Ναι. Και θα βγάζει 116 χιλιάρικα σχεδόν το χρόνο. 116 χιλιάρικα το χρόνο. Δώσε νούμερο. Αυγό να βγάλω μια γραμμή απ' έξω. Λοιπόν, άλλο. Ανιχνευτής καταιγίδων. Ωραίο. Τώρα που έρχεται η ρο, δηλαδή, άμα την ανιχνεύσω πιο μπροστά, τα οικονομάω. Ναι, γίνεται χαμός. Είναι μια περίεργη κατηγορία. Ναι. Πρέπει να έχουν εμπειρία στα μετεωρολογικά, βέβαια, και διάθεση περιπέτειας. Εσύ έχεις διάθεση περιπέτειας. Βεβαίως, μόλις δω με πονάνε τα γόνατα, λέω θα βρέξει. Οπότε τους το λέω. Πώς θα οικονομάω. Ο Γιώργος που είναι πιο σοβαρός παρέα σίγουρα θα ξέρει κάτι από μαθηματικά, Γιώργο, δεν ξέρεις? Μπα, θεωρητικής κατεύθυνσης. Αμάρε, Γιώργο. Λοιπόν, τέλος πάντων, τα εισοδήματά σας θα φτάσουν τις 96.000 ευρώ το χρόνο. Άμα πονάνε τα γόνατά μου και τους λέω έρχεται η καταιγίδα. Άμα κυνηγάς καταιγίδες, έχεις δει το έργο, Γιώργο, πώς το λένε? Τι είναι η καταιγίδα, πεταλούδα? Κατάλαβες ποιο λέω, το είδα πρόσφατα. Είναι ένα είναι παλιό έργο. Καταιγίδες και τυφώνες που κυνηγούσαν. Καταιγίδες και τυφώνες, αυτό. Έχεις ένα. Α, εσύ έχεις και αυτοκίνητο πολύ ωραίο, το τζιπάκι. Βάζεις πάνω ένα σύστημα. Λοιπόν, εντοπίζει τις καταιγίδες. Να, το έργο είχε τους τυφώνες. Και όπου έχει, τρέχεις, βλέπεις την καταιγίδα. Τελειώνει η βενζίνη. Δεν έχω να βάλω, μείναμε εκεί. Βιντεοσκοπείς την καταιγίδα, κατάλαβες. Και είσαι κυνηγός καταιγίδας. Άντε, ρε. Ναι, σου λέω. Όχι, παίρνω καλά τους πεταλούδες. Όχι, ρε παιδί μου, 96 χιλιάρικα. 96 χιλιάρικα. Ναι, είσαι κυνηγός καταιγίδας. Το 116 έχω μείνει εγώ. Τα ροζ τηλέφωνα σου άρεσαν. Εντάξει, τα άλλα είναι πιο σοβαρά επαγγέλματα, τι να σας τα πω. Αυτά είναι.